Το κυπριακό πρόβλημα και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά το ταξίδι του στην Εστονία, που πραγματοποίησε διευρυμένες συνομιλίες με τον Πρόεδρο και την Πρωθυπουργό της χώρας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα υποδεχτεί στην Κύπρο την ερχόμενη Πέμπτη τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Σαβιέ Μπεντέλ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να ενημερώσει λεπτομερώς τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την περίκλειστη αμόχωστο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία, θα θέσει την ανάγκη ανάληψης πιο ουσιαστικού ρόλου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το έντονο ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη που επιδεικνύει η διεθνής κοινότητα στην Ουκρανία. Στόχος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η ενεργοποίηση του δυτικού παράγοντα, ώστε να ασκηθούν πιέσεις στην τουρκική κυβέρνηση για επανέναρξη της διαδικασίας στο Κυπριακό. Η παγκόσμια προσοχή στρέφεται σε έναν καταστροφικό δυστυχώς πόλεμο. Όμως θέλω να ελπίζω ότι δεν θα διαρκέσει επαόριστον αυτή η κατάσταση και ίσως δημιουργούνται οι προοπτικές μέσα από τις τάχτες ενός πολέμου της ανάγκης ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και το Κυπριακό. Στην ατζέντα της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου θα βρεθεί και ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής στις 30 και 31 Μαΐου. Τα θετικά αποτελέσματα που καταγράφονται